πάει στο εξωτερικό ή θα διανυμηθεί με κάποια πολιτική σε αυτό που λέγεται μικρομεσαίος, σε αυτό που λέγεται κοινωνικά αδύναμος. Έχω την αίσθηση ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχουν δώσει δείγματα γραφής, έχουν δώσει αποτυπώματα, έχουν δώσει από τα σημεία ότι κάπου αλλού θέλουν να οδηγήσουν τις πορείες της χώρας και της κοινωνίας. Λένε κάποιοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να αφήσει την εξουσία. Πραγματικά, η δική μου διαπίστωση είναι ότι οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί που αισθάνονται περισσότερο από τους άλλους πιο άβολα στις θέσεις της εξουσίας. Δεν τους ταιριάζουν. Τους ταιριάζει όμως το ιστορικό καθήκον να βγάλουν αυτή τη χώρα έξω από την ταπείνωση, έξω από την ισοπαίδωση, έξω αυτό που το πολιτικό σύστημα 40 χρόνων μας έχει οδηγήσει. Σε αυτά τα πλαίσια, κυβερνητικά στελέχη και με αφορμή αυτόν τον χρονικό ορίζοντα έχουν αναλάβει να είναι κοντά μας. Μαζί μας είναι ο κ. Αμανατίδης, υπουργός εξωτερικών, για να μπορέσουμε να κάνουμε μαζί μια συζήτηση αυτής της πορείας, όπως είπα. Δύο μέρες τώρα, ο κ. Αμανατίδης έχει οργώσει τον νομό γλυκής στην κυριολεξία, συζητώντας με φορείς, με κοινωνικές ομάδες και κάνοντας το γενικό, αυτό δηλαδή που πολιτικά είναι η μεγάλη εικόνα, εξειδικεύοντάς το και στον νόμο Κυρκής και στον νόμο μας. Σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που προκλήσεις από τον καινούριο πλανητάρχη μέχρι τις φασιστικές δυνάμεις που αρχίζουν και βγάζουν πλέον, διεκδικούν την εξουσία στην Ευρώπη, ένα αριστερό κόμμα στην Ελλάδα μπόρεσε και ανέτρεψε ισορροπίες. Ανέτρεψε ισορροπίες γιατί αναδιαμόρφωσε ένα χάρτη λέγοντας ότι η διέξοδος από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές δεν είναι μόνο η ακροδεξιά. Είναι κυρίως και αυτή θα έπρεπε να είναι μια αριστερή ματιά και μια αριστερή εκτίμηση, μια αριστερή πορεία έξω από την κρίση. Ένα σύντομο χαιρετισμό θα απευθύνει ο βουλευτής του Κυρκής, ο Θόδωρος Παραστατίδης. Καλωσορίζω προσωπικά, τον καλωσόριζα και όλη τη μέρα σήμερα και χθες, το Γιάννη τον Αμανατίδη και πιστεύω να έχουμε μια εξαιρετική και πάρα πολύ καθαρή, ξεκάθαρη κουβέντα με την προοπτική της επόμενης μέρας. Ευχαριστώ. Δεν θα πω σε κάποιον είδους απολογισμό του κυβερνητικού έργου των δύο χρόνων στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι έτσι πολύ και πάρα πολύ σύντομα. Αυτό θα το κάνει ο υπουργός μας. Καταρχήν θέλω να καλωσορίσω τον σύντροφο και φίλο πάνω απ' όλα το Γιάννη τον Αμανατίδη και συντοπίτη μας, διότι έχει δεσμούς με το Κυρκής. Και θα ήθελα να κάνω μια έτσι επισήμαση. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει της προσοχής και αυτό πρέπει να το κρατάμε πάντα και να το συζητάμε όταν γίνονται κουβέντες. Πως αυτή η κυβέρνηση πραγματικά έχει βρεθεί σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και κλήθηκε να διαχειριστεί μια κατάσταση η οποία ήταν ήδη διαμορφωμένη. Υπήρξαν συμφωνίες 5 χρόνων, υπήρξαν υπογραφές, μια χώρα υποδέσμευση, μια χώρα υποομοιρία. Αυτό δεν πρέπει να μας διαφέρει. Έτσι, άλλοι ήταν οι στόχοι προφανώς και συνεχίζουν να είναι του κυβερνητικού έργου της κυβέρνησης, αλλά ξέρετε, οι συνθήκες και οι συγκύριες σε αυτή τη φάση και μόνο σε αυτή προφανώς δημιουργούν κάποιες δυσκολίες ώστε να αναδιπλώσουμε πραγματικά το κυβερνητικό έργο, το κυβερνητικό πρόγραμμα. Εν ολίγης, Γιάννη μου, σε καλωσορίζω στον νομό Κυρκής και θα ήθελα να πω και κάτι ακόμη έτσι πολύ σύντομα. Να είστε βέβαιοι σε σχέση με το πρόγραμμα πως η κυβέρνηση έχει χαράξει έναν οδικό χάρτη και αυτό προσπαθεί να τηρήσει.
Ο δικός χάρτης αυτός είναι. Κλείνει αξιολόγηση, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, με τις όποιες δυσκολίες και τα υπόλοιπα που υπάρχουν και τα παρακολουθούμε, διότι δεν υπάρχει απλώς πληροφόρηση, υπάρχει υπερπληροφόρηση και πολλές φορές και παραπληροφόρηση. Μπαίνουμε στην προσωπική χαλάρωση, που είναι ένα πολύ σημαντικό, που σημαίνει αποκαθίσταται κατά κάποιο τρόπο η ρευστότητα στην αγορά, αλλάζει η ψυχολογία της αγοράς, αλλά τα πράγματα μπορούμε να τα βλέπουμε πολύ πιο αισιόδοξα. Προφανώς, άρση του capital controls, έξοδο στην αγορά, στις αγορές και έξοδο από την κρίση. Αυτός είναι ο οδικός χάρτης, αυτός είναι ο στόχος το οποίο προσπαθεί να πετύχει η κυβέρνηση υπό αυτές τις συνθήκες, υπό αυτές τις δύσκολες συγκυρίες. Ο λόγος σε εσένα, για να ευχαριστώ. Μιας και όταν τα στελέχη της κυβέρνησης μιλούν και στις περιοδίες οι οποίες βγαίνουν ουσιαστικά πέρα από τα γενικά, δίνουμε και περισσότερα στοιχεία της πολιτικής του Υπουργείου του οποίου βρισκόμαστε στη θέση και αυτό σκέφτομαι και θα πράξω και από την πολιτική. Δίνοντας κάποια στοιχεία και από την πολιτική, την εξωτερική, την οποία έχουμε ασκήσει όλο αυτό το διάστημα και τον τομέα, τον οποίο αν θέλετε περισσότερο, έχω την ευθύνη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, καλεσμένοι, συγγενείς. Για μένα είναι ιδιαίτερη συγκίνηση που βρίσκομαι στην Κυλική και μιλάω εδώ στην πατρίδα μου. Για έναν ακόμα λόγο, όχι μόνο γιατί είναι η πατρίδα μου, αλλά γιατί συνέχεια θα έρθουμε εδώ και συνέχεια θέλουμε και θέλω να σας κοιτάζω και στα μάτια. Και αυτά που θα πω δεν είναι μόνο από καρδιάς, αλλά ότι είναι η πραγματικότητα και αυτό που βιώνουμε και αυτό που προσπαθήσαμε όλα αυτά τα δύο χρόνια. Μετά μείνει δύο χρόνια διακυβέρνησης με κύριο Κοδό την αριστερά, μια διετία που είναι γεμάτη από παγκόσμιες προκλήσεις και καθημερινές μάχες. Με στόχο την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας, την κατάρτιση μιας αισιόδοξης προοπτικής για τον ελληνικό λαό για όλους μας. Πριν από δύο χρόνια λάβαμε εντολή να βάλουμε τέλος σε παθογένειες δεκαετιών, σε ένα πελαγιακό καθεστώς, στη διαπλοκή και στη διαφθορά. Πήραμε την εξουσιοδότηση να βάλουμε τέλος σε μια νεοφιλελεύθερη λιτότητα, ύφεση και ισοπαίδωση που υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό το διάστημα πήραμε δύσκολες αποφάσεις. Διαπραγματευτήκαμε θεωρώ σκληρά και επώδυνα. Βρεθήκαμε μπροστά σε ένα συντηρητικό κατεστημένο της Ευρώπης και με τη συνένεση του ελληνικού λαού, με νοπή την λαϊκή επιμελητικοδορία δύο φορές, στην Κάρπη και μία στο υποψήφισμα, θεωρώ ότι αποφασίσαμε τον οδικό χάρτη εξόδου μας από την κρίση. Σε όλη αυτή τη διετία, παράλληλα και με τις απαιτήσεις συμφωνίες που πετύχαμε, θεωρώ ότι θέσαμε σε προτεραιότητα και όσο μπορούσαμε τους αδύναμους. Έτσι σήμερα είναι γεγονός και δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες μιας και είναι αρκετά αναλυτικά στο φυλάδιο το οποίο έχετε στα χέρια σας. Η διασφάλιση της πρόσβασης στις παροχές υγείας για 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους πολιτών. Η χορήγηση του έκτακτου βοηθήματος των 600.000 εκατομμυρίων ευρώ για 1.600.000 συνταξιούχους με αποδοχές κάτω από 850 ευρώ. Η διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος. Σήμερα, δύο χρόνια μετά από την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού που πήραμε, αποτελούν γεγονός και θα αναφερθώ αναλυτικότερα μετά στα σημεία της παρέμβασης αυτά τα οποία λέω, η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Η απόφαση που έχει πάρει το Eurogroup για τον οδικό χάρτη μέτρων ρύθμισης του ελληνικού χρέους, αυτό που ακούτε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, που είναι σε τελικό στάδιο εφαρμογής, και η πρωτιά της Ελλάδας στην απορρόφηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ με ένα ποσοστό περίπου που αρχίζει το 100% έναντι 90% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Επόμενη σταθμή σε αυτή την κοινή μας διαδρομή για την οριστική επιστροφή της οικονομίας σε ανάπτυξη και κυρίως σταθερή ανάπτυξη, η οποία θα είναι βιώσιμη, θα μπορεί να λειτουργεί χρόνο με τον χρόνο και κυρίως της κοινωνίας σε ακμή, δεν είναι άλλη από την εφαρμογή του αναπτυξιακού μέρους της Συμφωνίας του 2015, η οποία θα συμμετοχθεί με το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης.
την έναρξη της χώρας στο πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την έξοδο τελικά από την κρίση. Σε όλη αυτή τη διαδρομή, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η διαπραγματευτική προσπάθεια που έγινε συνολικά και του Πρωθυπουργού, που άσκησε διπλωματία κορυφής ακόμα και όταν οι Ευρωπαίοι εταίροι και δανειστές μας δεν κατάφεραν να έχουν κοινή στάση απέναντι στην Ελλάδα. Εμείς, σε ό,τι μας αφορά, τηρούμε τη συμφωνία και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα δείτε λίγο την χθεσινή διάσκεψη που έγινε τη Σύνοδο Κορυφής στη Μάλτα, τις δηλώσεις οι οποίες γίνονται μετά και αυτά τα οποία διαρρέονται χθες και σήμερα. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα απορριφθούν και οι Ευρωπαίοι αξιόπιστοι απέναντι στις υπογραφές τους. Φίλες και φίλοι, το 2017 δεν είναι 2015. Παρότι αυτό ίσως απογοητεύει αρκετές πολιτικές δυνάμεις που αποβλέπουν σε μία παλινόρθωση. Μόνο και μόνο για την εξουσία. Το 2017 δεν είναι 2015, γιατί ο κόσμος αλλάζει δίχως. Και σε ένα πρωτόγνωρα ρευστό σκηνικό, η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, θερμιότητας και ειρήνης. Από τη λεκάνη της Μεσογείου μέχρι την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι αλλαγές στον παγκόσμιο πολιτικό χάρτη είναι κοσμολογικές. Η Ελλάδα όμως είναι μία από τις χώρες που εγγυάται την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Ο ρόλος μας αυτός όμως δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση, σαν πόλο σταθερότητας δηλαδή, ότι μας οδηγεί να απεμπολίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και για να είμαι πιο σαφής. Γκρίζε ζώνε στο Αιγαίο δεν υπάρχουν. Το επανέλαβε από τη Μάλτα και ο Πρωθυπουργός. Το κάνουμε κι εμείς ακόμα πιο σαφές από εδώ που το κλειδίζει. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σταθώ στις παγκόσμιες προκλήσεις της διετίας που πέρασε. Δεν έχω παρά να σας υπενθυμίσω τις δηλώσεις του πρώην Γενικού Γραμματέα του Μπάν Κι Μουν, του Πάπα του Φραγκίσκου, του Οικουμενικού Πατριάρχη και τόσων άλλων υφανών προσωπικότητων για την αλληλεγγύη των Ελλήνων απέναντι στους πρόσφυγες. Εμείς, σαν απόγονοι προσφύγων και βλέπω όμως και όντως ήδη τους πρόσφυγες εδώ μέσα, δεν ξεχνάμε την παρακαταστήκη της αδελφιάς μας, που μας κληροδότησαν οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, από τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Ευρωπηλία. Εμείς και εδώ στο Κιλκής, που είμαστε απόγονοι του προσφύγου, θυμήσαμε σε όλη την ανθρωπότητα τι θα πει ανθρωπιά, τι θα πει αλληλεγγύη. Γνώρισε και είδα τις δομές υποστήριξης εκπαίδευσης προσφύγων. Είδα τις οργανώσεις των εθελοντών και πώς βοήθησαν όλο αυτό το κύμα που κατέθεσε στον νομό μας. Εμείς, και να το ξέρετε, έγινε και παγκόσμια γνωστό και ειδικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο με χθεσινά δημοσιεύματα το οποίο υπήρχε στη Γερμανία, εκφράζουν και θέλω να εκφράσω και από εδώ το θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη απέναντι στον ανθρωπισμό και την ανιδιοτέλεια που έδειξαν οι κάτοικοι του Κιλκής. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα δεν φαντάζει πια στα μάτια του κόσμου σαν μια χώρα χωρίς αύριο. Όσο και αν κάποιοι συντηρητικοί, πιο συντηρητικοί κύκλοι της Ευρώπης του εξωτερικού. Ο κόσμος αλλάζει, η Ευρώπη αλλάζει, οι διεθνείς σχέσεις επανακαθορίζονται. Και πλέον η συντηρητική πλειοψηφία των εταίρων μας δίνει απόλυτη κατανόηση στη θέση, στη στάση, στα δίκαια αιτήματα της ελληνικής πλευράς σε όλα τα θέματα. Τόσο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, όσο και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και στα θέματα που αφορούν την οικονομία και την πορεία της χώρας. Μεγάλος άλλος συμμαχός μας είναι εξαιρετικά θετική απόδοση, η θετική υπέρβαση όλων των οικονομικών στόχων από την Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Παράλληλα, η Ελλάδα επιθυμεί την παγίωση της ειρήνης, η οποία θα επιτευχθεί μέσω της εδραίωσης και της εξάπλωσης δικτύων επικοινωνίας, μεταφορών και συναλλαγών που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση σχέσεων αλληλεπίδρασης, αλληλοκατανόησης και αλληλεεξάρτηση μεταξύ κρατών και λαών. Συγκεκριμένα, σαν χώρα, οικοδομούμε και αναπτύσσουμε σχήματα πλημερούς συνεργασίας με κύριους πυλώνες, την Ελλάδα και την Κύπρο, και τη συμμετοχή κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αίγυπτος, Ιορδανία, Ισραήλ, Λίβανος και Παλαιστίνη.
Είναι γνωστή στις μερίς και τεταμερίς συμφωνίες, οι οποίες έχουν ήδη υπογραφεί. Έχει συγκροτήσει τα εξής τεταμερή σχήματα συνεργασίας που αφορούν μάλιστα την περιοχή μας. Την Ενδοευρωπαϊκή Τεταμερή, με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Κροατίας και της Ρουμανίας. Την Διασυνοριακή Τεταμερή, με τη συμμετοχή Ελλάδας, Αλβανίας, Βουλγαρίας, Φύρων για τη συνεργασία στους τομείς. Γι' αυτό τη λέω Διασυνοριακή, της διαχείρισης των συνόρων, της πάταξης της λαθρομετανάστευσης και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Επίσης, δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην προεδρευτική διάσταση δράσεων σχετιζόμενο με τη συνεργασία και το συντονισμό στο πεδίο της διαχείρισης της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης. Παράλληλα, διοργανώνουμε διασκέψεις, και τα αναφέρω αυτά γιατί πολλά από αυτά δεν αναφέρονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ίσως και καθημερινότητα πολλές φορές μας παίρνει από κάτω και είναι σημαντικό να ακουστούμε, γιατί είναι ενέργειες οι οποίες πραγματικά είναι η χώρα μας και βοηθούν και στα ελληνικά τα θέματα, αλλά και στα θέματα οικονομίας. Διοργανώνουμε και διοργανώσαμε διασκέψεις που προάγουν το διάλογο, τη διάδραση και την περιφερειακή συνεργασία. Αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα του διαπολιτισμικού και διαθεσιακού διαλόγου μέσω για την επέδοση κλίματος, ειρήνης και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή μας. Ειδικότερα, θα ήθελα να πω να επισημάνω το εξής. Να μιλήσω για τη διεθνή διάσκεψη για τον πολιτιστικό και θρησκευτικό πλουραλισμό και την ειρηνική σύμβαση στη Μέση Ανατολή, με την οποία προάγουμε την αρμονική συνύπαρξη μέσα σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες και με σεβασμό στη διαφορετικότητα. Η διάσκεψη αυτή έγινε τον Οκτώβριο του 2015 και θα επαναληφθεί φέτος τον Νοέμβριο στην Αθήνα. Αυτή μάλιστα τη φορά θα την διοργανώσουμε μαζί με την Αυστρία, την Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σημαντική ήταν και η διάσκεψη της Ρόδου για την ασφάλεια και σταθερότητα, η οποία θεσμοθετήθηκε και προετοιμάζουμε ήδη τη δεύτερη διάσκεψη για τον Ιούνιο τώρα του 2017. Για πρώτη φορά δόθηκε σε κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, να συζητήσουν για τα προβλήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Μιας νευραλγικής περιοχής γεωπολιτικής σημασίας που χυμάζεται από πολέμους και μακρύτερες διαμάχες, διδάσκοντας ωστόσο τη διαπολιτική σημασία του δικαιώματος στην πολυπολιτισμικότητα και την πολυθρησκευτικότητα. Επιπλέον, προωθούμε τη σύσταση του GC10, των μεγάλων πολιτισμών και της φιλαζίας ΟΜΕΚΑ, της ομάδας ΟΜΕΚΑ χωρών που εκπροσωπούν τους 10 χειρότερους πολιτισμούς του κόσμου. Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στη σχέση μας με την Κίνα και το επόμενο έτος, 2017, θα υπάρχει θα είναι έτος Ελλάδας-Κίνας, όπως ήταν πέρσι το έτος Ελλάδας-Ρωσίας, φέτος θα είναι το έτος Ελλάδας-Κίνας, το οποίο θα επιτρέψει συνεργασίες και το ταξίδι που είχε γίνει για την προετοιμασία αυτού του έτους, που δίνει την ευκαιρία για συνέργειες ανάμεσα και στην περιφέρεια και σε οργανώσεις και οικονομικές και οικονομικές συνεργασίες. Την ίδια στιγμή προσαρμοζόμαστε στις διεθνείς τάσεις και ανασυντάσσουμε τη γεωγραφική εκπροσώπηση της χώρας. Αναμένουμε και πάμε να ανοίξουμε πρεσβείες στη Σιγκαπούρη, Γενικό Προξενείο στο Ερμπίλ και να επαναλειτουργήσουμε την ελληνική πρεσβεία στη Λιβύη. Ειδικά τώρα με τις σχέσεις μας με τη Ρωσική Ομοσπονδία, η κοινή πρωτοβουλία που είχαμε το έτος 2016, θεωρώ ότι τελείωσε με επιτυχία, υπήρξε εμβάθυνση των ενεργών σχέσεων και το επόμενο έτος από τα μέσα του 2017 και το 2018 θα είναι επέκταση του προγράμματος συνεργασίας ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ελλάδα στον τουρισμό. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε τις σημαντικές επισκέψεις των ξένων πολιτικών που έγιναν, όπως το Ομπάμα, ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Πούτιν. Και βέβαια η διάσκεψη των Αθηνών των Μεσογειακών χωρών. Αναφορικά με την περιοχή των Βαλκανίων, θεωρούμε ότι είναι μεγάλη επιτυχία η συμπερίληψη σε ένα κύκλο συμπερασμάτων που έγινε στο Συμβούλιο των Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 5 προτεραιοτήτων που ήταν οι προϋποθέσεις για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αλβανίας. Όσο αφορά τις σχέσεις μας με τη Φύρο, εδώ υπάρχουν τα μέτρα υποδόμησης εμπιστοσύνης, στα οποία
έχουν κάποια υπογραφή ο αγωγός φυσικού αερίου στη διαδοτική γραμμή Μοναστηρίου Φλόρινας, συνέργειες μεταξύ αστυνομίας και πυροσβεστικής ερευνητικών κέντρων. Γιατί το κάνουμε αυτό? Θέλουμε μια πολύπλευρη και εντατική συνεργασία που να αποδομεί τις προκαταλήψεις και να προσβλέπουμε στην εξουδετερώση των αλληλεπιδρικών και εθνικιστικών τάσεων που υπάρχουν μέσα στην Ελληνική. Και βέβαια υπάρχει μια ιστορική καμπή για τον Κυπριακό, για την επίλυση του Κυπριακού. Θέλω να παραλάβω ότι δεδομένων των εξελίξεων στην πενταμερή διάσκεψη στη Γενέβη και τις συναντήσεις που γίνανε στο Μον Πελερά, είναι διπλωματική επιτυχία δύο πράγματα. Το ένα είναι η ξεκάθαρη αναβάθμιση της σημασίας των ζητημάτων των εγγυήσεων και της ασφάλειας, της κατάργησης δηλαδή του ανταγωνιστικού συστήματος των εγγυήσεων και της αποχώρησης των αρχικών στρατευμάτων από την Κύπρο, όπως το γεγονός ότι για πρώτη φορά κατατέθηκαν χάρτες στρατευματικού από τις ίδιες τις κοινότητες. Τέλος, σε θέματα διοίκησης του Υπουργείου Εξωτερικών, την Τρίτη θα το δείτε στην τηλεόραση, θα συζητηθεί ένα νομοσχέδιο για την Υπουργείο Εξωτερικών στην Βουλή της Πατελίδου. Φίλες και φίλοι, αυτά από το κείμενο. Έτσι να σας μιλήσω όντως με ιδιαίτερη συγκίνηση, όπως είπα στην αρχή, γιατί αισθάνομαι ότι μιλάω στους συμπατριώτες μου, αισθάνομαι ότι μιλάω σε ανθρώπους οι οποίοι όλα αυτά τις κρίσεις και ο νομός κοινής υπέφερε ιδιαίτερα, υπέφερε και από την φυγή νέων στο εξωτερικό, από τη φυγή νέων στις πόλεις και από, αν θέλετε, την ανεργία ουσιαστικά θέλω να πω, η οποία ταλαιπώρησε και το νομό ιδιαίτερα εδώ του Κυλικής, αλλά ιδιαίτερα και στην Βόρεια Ελλάδα. Όταν το 2000, τον Ιανουάριο, έγιναν οι εκλογές, είχαμε ήδη διανύσει 5 χρόνια ενός προγράμματος και ενός μνημονίου που τη μόνη πολιτική που έδινε είναι περικοπές, 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 σαν μία διέξοδο από την κρίση. Τότε λοιπόν είχε υπογραφεί το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που περάσει από την Ελληνική Βουλή, το οποίο προέπεπε για τη χρονιά που διανύουμε πλεονάσματα της τάξης του 3,5% και του 4,5%. Απέναντι σε όλα αυτά, αντιστάθηκε πρώτα απ' όλα ο κόσμος, η κοινωνία, ο ελληνικός λαός. Αυτό ανάγκασε αυτούς που είχαν τότε την εξουσία να προσφύγουν από μόνοι τους, γιατί η εκλογή για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Ελληνική δεν ήταν τον Ιανουάριο να πάρει, ήταν τον Μάρτιο. Δεν μπορούσαν να πάρουν από τον Μάρτιο και να κλείσουν τις εκλογές. Ωστόσο, βλέποντας και σταματώντας και καταλαβαίνοντας ότι αυτά τα μέτρα που είχαν συμφωνήσει δεν είναι δυνατόν να κρατήσουν στην κοινωνία. Δεν μπορούσαν γιατί προέβλεπαν όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που σας είπα. Γιατί οι περικοπές τις οποίες είχαν πραγματίσει μέχρι το 2018 ήταν τεράστιες. Μιλάμε για πλεονάσματα 4,5% τη στιγμή που η οικονομική συμφωνία για το 2016 που έπρεπε σε 0,5%, 1,75% για το 2017 και 3,5% για το 2018. Γίνεται η κυβερνητική αλλαγή. Η αλλαγή σε αυτό το 8χρονο δώσαμε μία μάχη. Δώσαμε μία μάχη υποστηριζόμενοι και από τον κόσμο και πιστεύοντας ότι μπορούμε να φέρουμε σε πέρας αυτό που έτσι τουλάχιστον όπως θέλαμε στο σύνολο του προγράμματος μας. Βρεθήκαμε απέναντι σε ένα μπλοκ το οποίο έφτασε τη χώρα στο δημοψήφισμα ειδικά που μετά δεν μπορούσε να προχωρήσει παραπέρα. Πολιτικά, γιατί με ρωτάνε πολλές φορές, γιατί τότε σταματήσατε και δεν προχώρησατε. Πολιτικά κανείς δεν είχε την εξουσιοδότηση από κανέναν να βγάλει τη χώρα από την οριζόν και να είναι στην Ιταλία. Τον Ιανουάριο δεν ψηφιστήκαμε για να βγάλουμε τη χώρα από την οριζόν. Κανείς δεν είχε τέτοια εξουσιοδότηση. Υπήρξαν οι αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική μας ομάδα. Και όταν έγινε το δημοψήφισμα, πρέπει να θυμηθούμε το διάγραμμα που έκανε ο Πρωθυπουργός τότε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είπε ότι το όχι το θέλω, γιατί ακριβώς θέλω να πάω να διαπραγματευτώ με όσο το δυνατόν ισχυρή θέση για να φέρω μια καλή συμφωνία με την Ελλάδα. Αυτή ήταν η δέσμευση του Πρωθυπουργού
Και τότε πάλι υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε ναι. Λέγανε ναι σε μέτρα τα οποία δεν είχαν ψηφίσει για να δικαιολογήσουν τη στάση τους. Και αυτοί που πολλοί από αυτούς τώρα βγαίνουν και βγαίνουν, αν θέλετε, απέναντί μας, ήταν αυτοί που είχαν τριμοδοτήσει και πάλευαν για μια πολιτική η οποία παρέμεινε πολύ χειρότερα μέτρα. Πάρα πολύ χειρότερα μέτρα. Και τώρα τους βλέπουμε ότι ο ελληνικός λαός έχει ξεχάσει. Δεν μας το συγχώρησαν αυτό. Γιατί ο ελληνικός λαός σωστά διείδε ότι αυτούς τους μόνο που τους ενδιέφερε είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση η οποία είχε άλλους σκοπούς από τους δικούς τους. Δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους. Δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των Λίβων. Αυτό δείχνει ο ελληνικός λαός, γι' αυτό έδωσε την όχι και γι' αυτό έδωσε στις εκλογές του Οκτωβρίου την εντολή στον Αλέξη τον Τσίπρα για να προχωρήσουν και στο ΣΥΡΙΖΑ, για να προχωρήσουν μπροστά και να εφαρμόσουν μία συμφωνία. Μία συμφωνία την οποία τη φέραμε ό,τι όσες και σας είπαμε. Και είπαμε, έχουμε αυτή τη συμφωνία. Έχει μέτρα, έχει μέτρα. Έχει όμως και ένα δεύτερο κομμάτι. Έχει ένα δεύτερο κομμάτι, το οποίο δεν είναι το αναπτυξιακό. Όλοι λένε, η έξοδος από την κρίση είναι η ανάπτυξη. Πολύ σωστά. Η ανάπτυξη όπως για να έρθει θέλει ένα σταθερό κομμάτι. Η συμφωνία ήταν τι έγινε. Σταματούσε αυτό που ζούσαμε κάθε εβδομάδα τις τηλεοράσεις. Και αν τις θυμάστε αυτή την τρομοκρατία που γινόταν και από τα δελτία τα οποία ήταν των ειδήσεων όλων των καναλιών, το ένα απονομιόν τύπο μετά. Κάθε εβδομάδα χρεοκοπούσαμε. Και κάθε εβδομάδα χρεοκοπούσαμε και φόβησε τον κόσμο για να πάμε όλο και περισσότερα μέτρα. Αυτό σταμάτησε με τη συμφωνία. Και είχα ακούσει από την Ευρωπαϊκή Συμφωνία ξανά ότι η Ελλάδα χρεοκοπεί και κάνει. Θα σας αναφέρω την τελευταία του τι κάνω. Όχι, γιατί η συμφωνία αυτή, η οποία είναι μια δανειακή σύμβαση ουσιαστικά 80 δισεκατομμυρίων, δεν χρησιμοποιήσει τη 180 δισεκατομμύρια, είναι γύρω στα 60. Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις της χώρας μας μέχρι το 20 καλύπτονται από όσα αυτά. Γι' αυτό βγήκε και ο Πρωθυπουργός και είπε: πληρώνουμε τα δικά σας. Γιατί η χώρα για να φτάσει να χρεωθεί έτσι εδώ, τα χρήματα τα οποία δινόντουσαν για διαρθρωτικές αλλαγές, ακόμη και για την είσοδο στην Ευρωζώνη, δεν γίνανε μεταρρυθμίσεις και αλλαγές και ένεση στον παραγωγικό ιστό της χώρας. Τι γίνανε? Βίλες, πισίνες, ακίνητα και οδεύσεις στο εξωτερικό. Έτσι η χώρα μας πήγε απροετοίμαστη σε αυτό που το 2000 στη μεγάλη οικογένεια, σε ένα σκληρό έργο, αν θέλετε, το οποίο πήγαμε απροετοίμαστη γιατί τα χρήματα φόρθηκαν αλλού. Αυτά λοιπόν, αυτή όλη την κατάσταση, αυτά τα γενικά αναγκαστήκαμε να έχουμε στην κατάσταση μας. Και υπήρχε και ένα άλλο, και ένα δεύτερο κομμάτι όμως. Υπήρχε και το κομμάτι της ανάπτυξης. Τα μέτρα που ψηφίστηκαν από εμάς, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έχουν προς το βαρύ, ήταν προς το βαρύ. Δηλαδή, τα δύο πρώτα χρόνια, μέχρι τώρα που υπήρχαν όλα τα μέτρα τα οποία, αν θέλετε, πονούν, αναγκαστήκαμε μόνοι μας να κάνουμε την αλλαγή στο ασφαλιστικό σύστημα. Ποιος έφερε το ασφαλιστικό σύστημα σε αυτή την κατάσταση? Γιατί μας λένε, δεν θέλω να ξεκλίνω κανέναν. Αλλά δεν το χρησιμοποιώ δηλαδή για να πω όλοι τα κάναμε εκεί, καταστρέφονται, έρνει η χώρα, κάρα εμείς τώρα, τι να κάνουμε, δεν αντιλαμβάνω αυτό. Αλλά πραγματικά, 40 χρόνια, το ασφαλιστικό του σύστημα, πώς φτάσανε? Πώς φτάσανε να ταλίζουν τα ταμεία μας, τα ξεχωριστά ταμεία, με 0% με Τόκιο, στην τράπεζα που σωστά δανείσαμε για να δώσει και την ανάπτυξη στους βιομήχανους, να κάνουν την ανάπτυξη κλπ. Αλλά με 0% με Τόκιο. Πώς φτάσανε, ποιος ξεχνάει τα δομημένα μόνο που μπήκαν όταν ήταν η φούσκα του χρηματιστηρίου και βάζανε τα ταμεία να βγουν μέσα? Ποιος ξεχνάει το κούρεμα το οποίο εσάει το καταστροφικό για τα ταμεία? Αυτά είναι δισεκατομμύρια. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι δισεκατομμύρια και είναι ο κόπος ενός λαού ο οποίος καταληστεύτηκε. Και δεν είχαμε να συζητήσουμε ούτε για το ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό πράγμα που βιώσαμε. Προσπαθήσαμε και κάνουμε μια εσωτερική διανομή. Ουσιαστικά οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν υψηλές συντάξεις, επειδή τα χρήματα για να εισέψουν οι πόροι χρειάζεται να έχεις θέσεις εργασίας. Σε μια εποχή όπου έχεις αδελφία, καταλαβαίνω ότι οι πόροι δεν εισέρχονται. Άρα λοιπόν, κατά ανάγκη κάνουμε μια εσωτερική διανομή. Αυτοί που είχαν μεγάλες συντάξεις και αυτοί που είχαν αφαίρετα και πολλά χρόνια υπηρεσίες, που δικαιολογημένα και να θέλετε, μειώσαμε σε αυτούς περισσότερα χρήματα και λιγότερα από αυτούς που είχαν χρήματα. Έτσι καταφέρουμε να έχουμε μια ισορροπία αυτή τη στιγμή στο ασφαλιστικό σύστημα. Αυτοί λοιπόν που μας φέρουν στο χέρι και δεν κάνουν καμία αλλαγή, μας κουμπούν το δάχτυλο τώρα. Το δεύτερο κομμάτι.
κομμάτι της ανάπτυξης προβλέπεται με τη δεύτερη εξυγχρόνηση και θα σας πω γιατί. Στον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης παίξαμε το χαρτί της αριστερής παρέμβασης. Δεν μπορώ να σας μεταφέρω αυτά και ο χρόνος. Βλέπετε, μιλάμε πάντως για τα αρχίσατε και την πίεση όλη και τα λάθη μας. Δεν τα κάνουμε σωστά. Έχουμε κάνει λάθη στην πρώτη διακυβέρνηση. Στα αριστερά μήνε. Πολλά λάθη. Αλλά είχαμε μια κατεύθυνση, ξέρουμε πώς θα πάμε και ξέρουμε τι υπερασπιζόμαστε. Κάνουμε λάθη. Την ιστορία του χαρτί της αριστερής παρέμβασης το παίξαμε μόνο στους πρώτους. Τα ταμεία των Ιανουάριο ήταν άδεια. Δεν μπορούσαν να πληρωθούν ούτε οι συντάξεις των μεταπαραγωγών. Το πώς έγινε, το ξέρει ο Μάρδας, που θέλω να αναφερθώ ονομαστικά σε αυτό γιατί ήταν ο πρόεδρος οικονομικών των επιδοτικών και γενικών λογιστήριων. Και πώς έγινε για να συνεχιστεί και να μην φτάσουμε, να μην πέσουμε στα μάτια. Παίξαν το χαρτί της αριστερής παρέμβασης χωρίς να λογαριάσουν τη χώρα. Για να έρθουν ξανά και να πούνε εμείς είμαστε εδώ. Το ίδιο. Και πρώτη αξιολόγηση. Πρώτη αξιολόγηση που έκλεισε μετά από 8 μήνες. Δεν έκλεισε αργότερα επειδή ακριβώς εμείς σαν χώρα δεν δείξαμε τις υποχρεώσεις μας. Είναι οι εσωτερικές αντιθέσεις τις οποίες έχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Γερμανία, αν θέλετε, κατά κύριο ρόλο του Υπουργού της Γερμανίας. Παρ' όλα αυτά και εκεί δεν σταθήκαν αρρωγοί να καταγγείλουν όλα αυτά που γίνεται, παρά σταθήκαν να δίνουν τις κυβέρνησεις. Ξαναπέσαν το χαρτί της αριστερής παρέμβασης. Δεν τους βγήκε. Έκλεισε η πρώτη αξιολόγηση. Δεύτερη αξιολόγηση. Γιατί αυτά σημαίνουν χρηματοδοτήσεις, σημαίνουν εξόφληση ληξιδών των υποχρεώσεων. Για παράδειγμα, τον τελευταίο μήνα πληρώθηκε ακόμα ένα δισεκατομμύριο στα ληξιδότητα στα χρέη του δημοσίου. Τα χρέη που ήταν πριν από ένα μήνα το δημόσιο που δεν πήρουν ήταν πάνω από 5 δις, τώρα είναι 4 και κάτι δις. Κάποια άλλα δεν κοστάει καθόλου. Ένα ποσό χρημάτων από αυτά που δίνονται τις εξολογίες μετά δίνονται ακριβώς για να μην υπάρχουν πλέον, να μην εντάξει στο κράτος για να πλώσουν το κόμμα. Να δίνει εκεί που έχει που κοστάει και να μπορεί να κινηθεί και η οικονομία. Δεύτερη εξολόγηση του Δεκεμβρίου. Οι υποχρεώσεις τις οποίες έχει η χώρα με τις νομοθετήσεις και ό,τι έχει κάνει. Υπάρχουν δύο-τρεις διαφορές οι οποίες δεν είναι εμπόδια. Αυτό όμως που έγινε και με την αλλαγή στις ΗΠΑ, με την. Που ήρθε ο Τραμπ και έφυγε ο Ντόναλντ. Όπως επίσης και η επιμονή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε μέτρα τα οποία δεν υπάρχουν στις συμφωνίες. Η συμφωνία με τον Ντόναλντ είναι συγκεκριμένη και κανείς δεν μπορεί να την πειράξει. Να μην φοβίζει κανένα. Από εδώ και η συζήτηση γίνεται για το 18 και μετά. Το 19 δεν θα πάρει. Τα πλεονάσματα δηλαδή το 0,5% που σας είπα, το 1,75% και το 3,5% είναι μέσα στη συμφωνία μέχρι και το 18. Η κουβέντα γίνεται για το χρέος, όπου υπάρχει διάσταση ανάμεσα στη Γερμανία και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που το ένα λέει πρέπει να το κουρέψετε, αλλά δεν κουρεύετε λεφτά το ίδιο. Γιατί είναι από τη φύση του το συμβαίνει. Πώ είναι για να πάρει. Δεν γίνεται που έμεινε σε δικά του δέντρα, του άλλου εκπαιδεύσουν. Μια θέση η οποία όμω. Με συγχωρείτε. Πλησιάζει σε αυτό που λέμε εμεί ότι το χρέο πρέπει να υπάρξει τρόπο να ρυθμιστεί, να περικοπεί, να πάει σε μεγάλα, αλλά να πάμε να παγώσουμε, όπω το λέμε, σαν ομόλογα στην Ευρωπαϊκή και την Ελλάδα κλπ. Ταιριάζει με τη θέση μα. Απ' την άλλη, όμω, παιδιά, ζητάει πράγματα τα οποία δεν είναι ούτε στο ευρωπαϊκό κειμένο. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Θα πρέπει να υπάρχουν και όχι. Η δική μας η στάση αυτή τη στιγμή και με όλες τις δηλώσεις που έχουν κάνει και οι Ευρωπαίοι, όπω ο Κομισίου, ο Κάμπρελ, ο Σαμπέρ, όλοι, υπάρχει η κοινή άποψη που μπορώ να σας μεταφέρω ότι η αξιολόγηση πρέπει να κλείσει και θα κλείσει. Δεν υπάρχει κανεί για του Ευρωπαίου αυτή τη στιγμή. Πέρα και τις φωνές που σου ενδιαφέρονται, οι οποίοι λένε, θέλουν ή δεν διαφορετικά για να μην κλείσει. Οι μόνοι που ακόμα δεν συντάσσουν σε αυτό είναι οι αξιωματικοί πολίτες. Και με συγχωρέσετε που θα αναφερθώ σε αυτούς, αλλά θεωρώ πως είναι ένα κατεστημένο το οποίο βλέπει την ευκαιρία στην καταστροφή της χώρας και στο να φύγει αυτή η κυβέρνηση, βλέπει την παλινόρθωσή του και ξαναφαντάζεται ότι θα μπορεί να κάνει την ίδια πολιτική. Δύο μεγάλα λάθη κάνει. Το ένα είναι ότι
ότι νομίζω ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Από τότε που βγήκε ο αρχηγός της εξωτερικής επιβουλής, το μόνο που λέει είναι εκλογές. Λέξει εκλογές, δεν είναι τίποτα. Δεν μπορούν, δεν θέλουν, δεν ξέρουν, δεν κάνουν. Εκλογές τώρα δεν είναι. Με ποιες θέσεις. Η Νέα Δημοκρατία δεν είπε ποια είναι η θέση του για το διευθύνσιμο του Εθνικού Ταμείου. Συμφωνεί με αυτά που λέει. Και σε ποια διαφωνεί. Συμφωνεί να υπάρχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις ή θα πάμε μόνο στις εκλογές. Ποια είναι η θέση. Σύμφωνοι ότι πρέπει να βαθμούν για μέτρα για χρέος. Ή πάλι θα είναι το βιώσιμο που λέγανε και βγήκανε στις αγορές τότε με ένα ομόλογο το οποίο το προστατεύουν για να δείξουν ότι μπορεί η Ελλάδα να βγει και το πληρώσαμε κάποιες εκατοντάδες εκατομμυρίων περισσότερο ακριβώς για να αποβληθούν και να λέει ο κόσμος ότι να μπορούμε να βγούμε στις αγορές. Και το δεύτερο που κάνουν είναι ότι κρύβουν τις θέσεις του εκπαιδευτικού λόγου. Ουσιαστικά τις κρύβουν. Δεν τοποθετούνται πάνω σε αυτά που γίνονται. Και βέβαια υπάρχει και η διαπλοκή. Εμείς όλο αυτό το διάστημα, ακόμα και η τελευταία συζήτηση που είδατε στην Βουλή σε σχέση με το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής. Αυτά που ξέραμε πρέπει να τα ξεχάσουμε. Αυτό το είναι εγώ. Πρέπει να τα ξεχάσουμε. Πώς μπορούμε να το σταματήσουμε με μια κυβέρνηση η οποία θα πηγαίνει αταλάντευτα στους στόχους τους οποίους έχει πάρει και παρουσιάζει μπροστά σας κάθε φορά και τα στελέχη μας. Αλλά το δεύτερο, επιτρέψτε να σας πω, είναι ότι θα τα πάμε μαζί. Οι επιθέσεις οι οποίες γίνονται, οι διαστευλώσεις, τα ψέματα τα οποία λένε είναι κάτι το απίστευτο. Μπορούν να σου λένε ότι κάνω συμφωνία αλήθειας και ότι λέει δεν ψέμα. Δεν το έχω στην πολιτική όσοι ασχολούνται αυτό το έργο, δεν τώρα κάποιοι ίσως νομίζουν, συγγνώμη, ότι είναι λειψό. Την ώρα που λένε για συμφωνία αλήθειας, γνωρίζουν ότι αυτό που λένε είναι ψέμα. Γνωρίζουμε κι εμείς ότι έχουν άλλο στο μυαλό τους. Αυτό νομίζω ότι ο κόσμος του Μεγαλωρίου είναι αυτό και υπάρχει και η στήριξη με όσα δεν είναι αυτός ο λαός και όσα δύσκολα θέλετε να δημοσιοποιήσει κι εμείς για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση. Δεν υπάρχει άλλο λόγο. Και βγαίνοντας από την κρίση, γιατί έχει μέσα οικονομικά στοιχεία και είναι σωστά. Και δεν είναι στοιχεία δικά μας, δεν είναι του Υπουργείου. Είναι των ευρωπαϊκών θεσμών που μιλάει ότι σταμάτησε η πτώση του έργου. Αυξήθηκε 1,8. Λίγο. Σταγόνα. Σταμάτησε όμως. Τα προηγούμενα 5 χρόνια είχαμε μια πτώση πάνω από 25% του ΑΕΠ. Αυτή τη στιγμή σταμάτησε. Οι εξαγωγές ακόμα και μέσα από αυτό αυξήθηκαν. Δεν είναι αυτό που μας ικανοποιεί. Αλλά δείχνει ότι έχει σταματήσει μια κατηφόρηση και έχει αρχίσει μια άνοδος. Το πόσο μεγάλη, πόσο γρήγορη θα είναι η άνοδος, εξαρτάται από την πολιτική σταθερότητα που θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει στην χώρα, η οποία δεν είναι μόνο αριθμητική, το έλεγα και σήμερα κάποιος συνδεσμός. Η πολιτική σταθερότητα έγινε ότι έχει μια συμφωνία με τον κόσμο σου, ότι σε στηρίζει και αυτά που του είπες και κάνεις αυτά που του είπες. Εκεί είναι η μεγάλη στήριξη. Και πιστεύω ότι με όλα αυτά που προχωράμε σε αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό και κάποιοι παρόλες τις κορώνες ή όλο το κλίμα που έχουν δημιουργήσει και με τα κανάλια, δεν μπορούν να περάσουν στον κόσμο ένα κύμα θέλουν, εγώ έτσι τουλάχιστον εισπράττω, δεν ξέρω. Ανάπτυξη ή οτιδήποτε απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και το παιδί, καταλαβαίνει ο κόσμος. Μπορεί να ξεχωρίσει ποια είναι η αλήθεια και το ψέμα. Μας λένε ότι δεν ξέρουν, δεν θέλουν και δεν μπορούν. Είναι η τελευταία αποστροφή του λόγου του Μητσοτάκη να πει χθες. Από εδώ θέλω να πω ότι και θέλουμε από την πολιτική βούληση και ξέρουμε και μπορούμε. Όχι μόνοι μας όμως, όχι οι Έλληνες που λέω, μαζί. Και εκείνοι που ζητάμε τη στήριξή σας. Στηρίξτε τις πρωτοβουλίες, τις κινήσεις που γίνονται για την αλλαγή και στον τρόπο λειτουργίας, αν θέλετε, και στη λύση των προβλημάτων. Και εκεί θα μας πείτε εγώ. Με αυτά τα λόγια τα τελευταία, τα οποία σας λέω και από καμιά σειρά και με λόγω γνώσης, γνώση λόγου, για να μπορούμε. Λόγω γνώση, σας καλούμε από εδώ από κοινής, προχωράμε πίσω, δεν γυρίζουμε. Αν θέλουμε σαν χώρα να προχωρήσουμε, θα πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί, να απομονωθούν αυτοί που για το δικό τους αποκλειστικά συμφέρον θέλουν να ξαναελέγχουν. Ο λαός μας δεν έχει από αυτούς να κερδίσει τίποτα απολύτως. Να δώσουμε αυτό το μήνυμα από εδώ από την Ελληνική Σταφή, το μήνυμα της αισιοδοξίας και το μήνυμα της συνέχειας. Προχωράμε μαζί.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την αγάπη μου. Πολύ ανθρώπινος, πολύ προσιτός. Αν θέλετε κάποιες σύντομες, περιεκτικές ερωτήσεις, όχι τοποθετήσεις παρακαλώ, ερωτήσεις ή απορίες, εγώ νομίζω είναι πρόβλημα να σας απαντήσω. Ο φίλος ο Νίκος Κωνσταντινίδης πρόκειται της υποσυντοχή. Έχει τον νόμο. Έχω μια ερώτηση. Όταν ένας πολίτης θέλει να ξεκινήσει μια επιχείρηση, χρειάζεται φορολογική ενημερώτηση. Γιατί όταν ένα κόμμα θέλει να κατέβει στις εκλογές, δεν πρέπει να έχει εκείνο φορολογική ενημερότητα για να δείχνει τη σπράγμαση ότι αυτά που λέει τα εννοεί και όταν καταχράζεται την έννοια χρέος πρέπει να μην χρωστά. Είναι δυνατόν όταν για 350 εκατομμύρια κόπηκαν οι συντάξεις των αγροτών επειδή δεν έκλεινε το πρόγραμμα να υπάρχουν δύο κόμματα να χρωστάνε αθρηστικά 400 και να παρουσιάζεται το ίδιο πρόβλημα και τώρα με την αξιολόγηση. Συνεπώς, όταν ένας υποψήφιος πρωθυπουργός και προσωπικά χρωστά 700.000 από το οποίο δεν πλήρωσε ούτε ένα ευρώ επί 11 χρόνια ενώ του αλλού του παίρνουν το σπίτι, δεν πρέπει να έχει δικαίωμα καν να πολιτεύεται και να ψηφίζει. Κάποτε στη Σουηδία η Μόνα Σαλή για ένα καλτσόν και για μία σοκολάτα τον πληρώνε, έχασε την έδρα της. Εδώ πέρα χρωστάνε του κόσμου τα εκατομμύρια και δεν τρέπονται. Αυτό είναι κοροϊδία. Πού υπάρχει η ισονομία όταν ισχύει διαφορετικός νόμος για τον πολίτη και διαφορετικός για τον πολιτικό, ειδικά με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, και αυτός πρέπει να καταργηθεί. Έχετε δίκιο. Έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια που θα βαδίζονται με αέρα, με εγγύησης αέρα. Έχουν μάθει όλα αυτά τα χρόνια να κρίνουν κάτω από το χαλί σε σιρτάρια ή σε στιτάκια πολλές φορές αυτά τα οποία έχουν κάνει με την πιο προθέστη δημοσιότητα. Το ζήτημα της εξυγίασης όλου αυτού του πολιτικού συστήματος, συνολικά του πολιτικού συστήματος, είναι μια μάχη η οποία πρέπει να επιτεθεί. Το απόστημα πιστεύω ότι έχουμε σπάσει και με την Εξεταστική Επιτροπή, η οποία επί 9 μήνες ερευνά και τα όλα έχει λυπηθεί όπου σελίδες και έχουν πάει όλες στο εισαγγελέα του αντιπάλου. Η δική μας κατεύθυνση είναι αυτή, όλος ο τομός και στη δικαιοσύνη. Γι' αυτό ακριβώς και όλο εκείνο το κόσμο έχει πάει στο εισαγγελέα του αντιπάλου για ποινικές ευθύνες. Έχετε δίκιο για τον νόμο που είναι το απόλυτο. Και νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε εκεί. Δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά, δεν μπορούν να συμβαίνουν σε μια Ελλάδα την οποία θέλουμε να κάνουμε να οικοδομήσουμε μια νέα Ελλάδα. Όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν και από εδώ. Εμείς ξεκινάμε από την πολιτική κατεύθυνση, ήταν μία το γεσταστική επιτροπή, η οποία είναι. Το δεύτερο, προσπαθήσαμε να βάλουμε μια τάξη, είδατε στο τηλεοπτικό το οποίο και έγινε βέβαια ο καλός χαμός. Γιατί δεν θέλουμε ακόμα να πληρώνουμε για το δημόσιο αγαθό που έχουμε και έγινε ο κακός αυτό το ακριβώς του λόγου, γιατί δεν έχουμε βάλει τη χέρι στην τσέπη. Δεν έχουμε μάθει για το. Έχουμε μάθει να αναλύζονται, να λειτουργούν οι επιχειρήσεις και να μην πληρώνουν τους εργαζόμενους και αυτά που έχουν να μην ξέρουν να μην δίνονται, να μην κάνουν τις υποχρεώσεις τους. Όχι μόνο είναι όταν βγαίνει λίγη ψυχή και μετά το κούρι. Αλλά εδώ όταν πρόκειται για σένα ατομικά, εντάξει, πώς είναι έξω ότι θέλει. Όταν όμως καταρχάσει αλλού κρίματα και μάλιστα ενός λαού ο οποίος δουλεύει πολύ σκληρά, αυτό δεν έχει τι να το κάνεις. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν και άλλες ενέργειες παραπέρα. Σε πολιτικό επίπεδο και στο πολιτικό και έχει από το λίγο. Το θέμα μου είναι τι περιμένεις. Για να εξάρτητε αρχή, αφού επειδή είναι πίσω σύνταγμα. Καταρχήν, με αφορμή αυτή την ερώτηση, να σα ενημερώσω για το εξή: θα παρακολουθείτε, πιστεύω, και ψιότερο, ωστόσο, να σα πω το εξή. Το Συμβούλιο τη Επικρατεία δεν έκρινε αντισυνταγματικό το νόμιμο πρόγραμμα. Το Συμβούλιο τη Επικρατεία έκρινε αντισυνταγματικό το ότι έκανε μόνο για το άρθρο, πέρασε συγκεκριμένο άρθρο. Αυτό τι σημαίνει, ότι το ΕΣΟΥ θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει στην διενέργεια οικονομισμού σύμφωνα με τον νόμο που
το λεγόμενο νόμο Παπά, έτσι ώστε να υπάρξει κανονικά, να πληρώσουν τις άνοιξες, να υπάρχει λειτουργία των καναλιών, η νόμιμη, και δεν έχουμε λειτουργία. Το SOU παρεμβαίνει και στο τι ακριβώς λέγεται και πώς λέγεται. Δηλαδή, δεν μπορούν να είναι ανεξέλεγκτοι στο τι λένε προς το κόσμο, αν είναι ψέματα ή όχι, και το αν υπάρχει παραπληροφόρηση. Το SOU έχει την δικαιοσύνη ήδη. Γι' αυτό βλέπετε ότι δεν λειτουργούσε τόσα χρόνια. Και αυτό ακριβώς το κάνει. Για να μπορούν να λένε ό,τι θέλουν, όποτε θέλουν, όπως θέλουν και χωρίς να πληρώνουν μάλιστα. Το SOU ήταν η πρόταση δική μας που κάναμε, ωστόσο δεν ήταν η επιλογή μας, γιατί έπρεπε να προχωρήσουμε. Γι' αυτό είδατε και τις δύο ανακοινώσεις που έδωσε το υπουργό ο Παπάς και είπε να γίνει και η σφίγγου, η εκπρόσωπη του δική μας, πιέζοντας να λειτουργήσει το SOU. Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες δεν θέλουν να λειτουργήσει. Η προσπάθεια γίνεται εκεί. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες, για παράδειγμα. Ωστόσο, η ανεξάρτητη αρχή έχει ειδικές ενθυμίσεις. Δεν μπορεί η δεξιά. Είναι μια ανεξάρτητη αρχή η οποία εξαρτάται από την Βουλή αποκλειστικά και από το Σύνταγμα. Και δεν μπορεί να το ειδήσει. Και βλέπετε ότι ολόκληρη μάχη είναι εδώ και ένα χρόνο. Καμία ήταν τον Ιούλιο του 2015. Ξεπεράσαμε τις ψευδεστήσεις μας. Σε έναν κόσμο και σε μία Ευρώπη με συγκεκριμένους συσχετισμούς, τι ήταν η δυνατότητά μας. Και αναρκούσαμε ακόμα λίγα, ακόμα λίγο, καλά κρασιά. Σήμερα επίσης κινδυνεύουμε τις ψευδεστήσεις μας και θα κάνω τις ερωτήσεις για να μπορέσουμε να μην βοηθήσουμε. Λοιπόν, και οι ψευδεστήσεις μας πολλές φορές δεν τροχοπαίνουν. Και βλέπουμε πολιτικά στελέχη και κυρίως της κυβέρνησής μας ή ακόμα και της κεντρικής μας εκπομπής, βγαίνουν να μιλήσουν στα κανάλια και απολογούνται σαν ξέρω εγώ να εφαρμόσουν καμιά δεξιά πολιτική με μία ητοπάθεια. Προχθές ένας Καρκατσούλης επιτέθηκε στο κάποιον μανταδάκι της κεντρικής μας εκπομπής και είπε το εξής. Δημιουργείται ένα κομματικό στρατό. Κάνετε 26.700 προσλήψεις και βάζουν λέει μέσα και τις προσλήψεις μέσω του ΕΣΠΑ, τα οκτάνου και αυτά. Και ο Δημιουργός δεν σου ξέρεις. Τι το σκιώνει. Τα καταρρόημα πρέπει να τρέχουν και να ενημερώνουμε το λόγο και να μην αφήνουμε πεδίο στους πολιτικούς αντιπάλους να μας βάζουν στη γωνία. Αλλά είμαστε δέσμοι ψευδεστήσεων. Και θα σε ρωτήσω τώρα σε. Τι γίνεται με εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν την απελευθέρωση παραγωγικών δυνάμεων της χώρας μας που μέχρι σήμερα λόγω της προηγούμενης αντίληψης είναι τροχοπέδι για την οικονομία της χώρας και την υψησορεύουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε κόσμος, π.χ. ο ΣΕ. Τι γίνεται. Ήταν έγκλημα αυτό που είπε ο σύντροφος ο Στέλιος ο Πιτσιόγλας. Ή έπαψε να είναι αριστερός ο σύντροφος ο Στέλιος που γεράσαμε και γίναμε 60 χρονών μαζί μέσα από αυτό το κίνημα. Είναι ψευδέστησή μας να μην τολμούμε να πούμε ότι αυτή η συγκεκριμένη ΔΕΚΟ το μόνο που κάνει είναι να γονατίζει την ελληνική οικονομία. Είναι ψευδέστησή μας να πούμε ότι στον διεθνή καταμερισμό εργασίας η χώρα μας έχει μια συγκεκριμένη θέση και μια συγκεκριμένη δυνατότητα. Κάποιες μεταρρυθμίσεις που απελευθερώνουν αυτές τις παραγωγικές δυνάμεις πρέπει να γίνουν με συμπράξεις είτε με τον ιδιωτικό τομέα, είτε με άλλους φορείς άλλων κρατών, όπως έγινε παράδειγμα με τη ΦΝΑΠΟ, έτσι. Και θα δούμε και κανένα αεροδρόμιο στα νησιά μας. Συγγνώμη, αλλά το να λύνουμε χρόνια προβλήματα που δημιούργησαν αρτήριο σκλήρωση στην ελληνική κοινωνία, δηλαδή τι να κάνουμε, να απελευθερώνουμε ακόμα και τις δυνάμεις της ίδιας καπιταλιστικής οικονομίας, δεν είναι δεξιό. Είναι αριστερό και είναι καθήκον μας. Ένα είναι αυτό. Τι γίνεται. Θα τις ξεπεράσουμε αυτές τις μεταστήσεις μας. Ή θα αφήνουμε έδαφος στους πολιτικούς μας αντιπάλους που δημιούργησαν μια ιδιότυπη σχέση. Γιατί θέλουν και έναν πυλώνα στήριξης του διπλωματισμού μέσα από τον εργατοπατηρικό κρατικό συνδικαλισμό που αναπτύξαν μέσα από τις ΔΕΚΟ να μας επιτίθενται σήμερα και να μας κουνάνε το δάκρυ. Άρα τι γίνεται με τον
με τον εξυγχρονισμό της οικονομίας της χώρας και του παραγωγικού της το ένα. Το άλλο είναι μια πραγματικότητα. Κοιτάξτε να δείτε. Και το ξέρετε. Αυτοί οι οποίοι βαδίζαν κατά του στρατού της Γαλλικής Επανάστασης του 1789 ήταν οι φτωχοί χωρικοί της Βαλών κάτω από τα λάβαρα των Ευγενών και των Αριστοκρατών. Οι χωρικοί που δεν είχαν το δικαιώμα της πρώτης νύχτας με τη γυναίκα τους. Γιατί είχαν απογοητευτεί από τους Γάλλους Επαναστάτες, γιατί οι Γάλλοι Επαναστάτες δεν μπορέσαν να ξεπεράσουν τις ψευδεστήσεις τους και περάσαν όλη την λεπτό μου. Μην αφήσουμε την κυβέρνησή μας και το κόμμα μας να περάσει από την λεπτό μου. Να ξεπεράσουμε λίγο τις ψευδεστήσεις μας. Μια ψευδέστηση είναι η εξής παράδειγμα. Τι κάνουμε σήμερα απαντώντας στους αγρότες. Οι οποίοι αγρότες κλείνουν τους δρόμους, κατά μένα μια αντίδραση η οποία είναι παράλογη, δεν ξέρω αν έχουν αυτό το δικαίωμα, αλλά την άλλη ούτε πρέπει να αφήνουμε κοινωνικούς αυτοματισμούς να λειτουργούν στην κοινωνία και σαν αριστερή να φέρνουμε το ένα κοινωνικό στρώμα απέναντι στο άλλο. Απ' την άλλη πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Ποιοι είναι αυτοί οι αγρότες. Είναι όπως ήταν ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, τη μάνα μου, που η μυρωδιά του μητρώντας στη ματίλα την έχω ακόμη. Είναι οι ίδιοι. Από την άλλη, τι γίνεται στον πρωτογενή τομέα. Είχαμε πει ότι είναι ένας από τους πυλώνες της οικονομικής ανάπτυξης. Κάνουμε τίποτα σήμερα να ενημερώσουμε νέους ανθρώπους, ανέργους, λοιπόν, να τους δώσουμε την ελπίδα να μπορέσουμε μέσα από κοινωνικές μορφές πλέον συνεργασίας και συνεταιρισμού να παράγουμε στον πρωτογενή τομέα. Με ένα σύγκριμα, ρε παιδί μου, είμαστε Ευρώπη. Μένουμε Ελλάδα, επενδύουμε Ελλάδα και πιστεύουμε στις δυνάμεις μας. Κάτι πρέπει να γίνει. Εάν δεν το ξεπεράσουμε αυτό, ο λαός θα κουραστεί να αναμένει και τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων και στο τέλος ναι θα πατήσει κάτω από τα λάβαρα της αντιμεταρρύθμισης πιανού του Τσοτάκη, του Κούλη. Εμείς όμως θα φταίμε γι' αυτό. Δύο ερωτήσεις λοιπόν. Ένα με τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν την απελευθέρωση των πολιτικών δυνάμεων και δεύτερον με αυτό που υποσχεθήκαμε για να ξεκινήσει η οικονομία στο πρωτογενή τομέα. Περισσότερο ωστόσο οι ερωτήσεις ίσως χρειάζονται και άλλο υπομονή, ωστόσο θα προσπαθήσουμε αυτά που μπορούμε να απαντήσουμε. Κοιτάξτε, όσο αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις και συνολικά την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, γιατί έχουν δεχτεί πολλές κατηγορίες και με το υπερταμείο, το λεγόμενο υπερταμείο. Πριν τη συμφωνία, υπήρχε αποκλειστικά το ΤΑΙΠΕ. Όσοι ασχολείστε ή έχετε μπει να δείτε τι ήταν το παλιό το ΤΑΙΠΕ, που τώρα έχει καταργηθεί και ουσιαστικά ό,τι είχε πέρασει σε αυτό το νέο υπερταμείο, που έχει δύο άλλα υπομένες ονομασίες, να μην τις πω γιατί δεν θα τις πω και σωστά. Το παλιό το ΤΑΙΠΕ είχε μόνο ένα σκοπό. Να κάνει όχι αξιοποίηση, αλλά πώληση. Πουλούσε, έπαιρνε τα χρήματα και το έδινε για το χρέος. Ήταν ένας διαμεσολαβητής, δηλαδή, έβρισκε την τάδε έκταση που είναι δημοσίου, μάλιστα ποιοι θέλουν να την αγοράσουν, ήρθε ο Κώστας, έδωσε 50 εκατομμύρια, αυτά τα χρήματα που παίρνουν και πηγαίνουν στο εξωτερικό, χωρίς να έρθουν κατευθείαν στο εξωτερικό. Στη χώρα μας, ούτως ή άλλως, θα σας πω εδώ, είχαμε ένα θέμα με την, συνολικά με την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και τις δυνατότητες τους. Οι οποίες πολλές φορές, για παράδειγμα, στο Ολυμπιακά κίνητα, κάνουμε οικονομικούς αγώνες, είχαμε τα κίνητα κλπ. Ρημάζουν. Δισεκατομμύρια. Ρημάζουν. Εκτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν αξιοποιηθεί. Ακόμα και το λέω, τα παλιά, θυμάστε πριν από τώρα δεν υπάρχουν πλέον, έχουν φύγει. Το λέω, τα παλιά με ξενία που υπήρχαν. Το ελληνικό. Δηλαδή, υπήρχε συνολικά ένα πρόβλημα το οποίο τι γινόταν, η πολιτική του πια ήταν. Τα αφήνω να ρημάζουν για να το πουλήσουν φθηνότερα. Αυτή ήταν η πολιτική του. Ακόμα και με δημόσιου ορεινού κινδυνεύσαμε με το νερό. Οι άνθρωποι δηλαδή. Εντό του μου και οι κοινωνικέ επιχειρήσει, όπω ξέρω, αλλά στι μεγάλε πόλει τη Ελλάδα στην Αθήνα, οι άνθρωποι κοντέψαμε να χάσουν. Απαξιώνει κάτι, πέφτει και η τιμή του και μου λέει έγινε το μονοπάτι. Α το πούμε το μονοπάτι. Η μετοχή πώ έπεσε το τελευταίο βράδυ για να πάρουν τα χρήματα. Μια κέρδη, εκατομμύρια. Άρα λοιπόν υπήρχε αυτή η πολιτική.
υπάρχει ένα καιρό ταξιοποίηση. Ναι, από την άλλη, είναι μια μεγάλη έντονη πίεση για να κλείσουμε τη συμφωνία σε σχέση με το πώς μπορεί να τροφοδοτηθεί η ανάγκη του χρέου. Αυτό που κάνουμε είναι να γίνει ένα μεγάλο ταμείο στο οποίο να πάρει όλη η περιουσία, η οποία δεν σημαίνει ότι αυτό θα αποκτηθεί. Και ότι πρώτα απ' όλα θα κοιτάξουμε να αξιοποιηθεί. Και τα έσοδα από την αξιοποίηση αυτή, δηλαδή δεν είναι κατά ανάγκη θεσμικά δεσμευμένη να πάμε στην πώληση μόνο, όπως είναι το επέπτω. Τα επέδη ήταν μόνο πώληση. Πουλάω, καταφέρω. Πώς θα γίνει η αξιοποίηση και τα έσοδα από αυτά, 5% που είναι για το χρέος και πάνω 5% ένα είναι 25% για την ανάπτυξη και το άλλο είναι για κάποιες άλλες δράσεις. Δηλαδή το 5% τουλάχιστον πήγε για χρέος, αλλά το βασικό για εμάς και για το που ψηφίσαμε τότε ήταν ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να πάει σε πώληση. Αποκλειστικά σε πώληση. Μπορώ να το αξιοποιήσω. Μπορώ και να πουλήσω, να μπορώ και να αξιοποιήσω. Και η αξιοποίηση σημαίνει ότι δίνει όλες τις δυνατότητες, να δίνει τις δυνατότητες ενός αντικειμένου, ενός πράγματος, ενός παρουσιακού στοιχείου, έτσι ώστε να σου αποδώσει τα μέγιστα. Αυτή είναι η αξιοποίηση. Δεν σημαίνει πώληση. Δεν θα πάω δηλαδή για πώληση στο νερό, όπως προσπαθήσαμε. Ναι, μόνο στο χρέος που ήταν αυτό. Έτσι λοιπόν πρέπει να γίνονται. Πρέπει να γίνει. Κι αν είναι κάτι το οποίο έχει κρυφθεί για να πουληθεί, να πουληθεί. Να μπορεί να αξιοποιηθεί, αν θέλει να το δώσουμε 40 χρόνια για 50, όπως γίνανε εγώ, για παράδειγμα, πήγα σε ένα μικρό αεροδρόμιο το οποίο μου έχει χιλιάδες ξένους και με τουρίστες και με οικονομική επιφάνεια. Και ντρέπεσαι να το δεις. Πρέπει κάτι να γίνει, πρέπει να αξιοποιηθεί. Θα δεις τώρα με τη συνέχεια, θα δεις με κάτι, θα το παραχωρείς για 40 χρόνια και δεν πρέπει να το δεις κάπως. Δεν μπορούμε να είμαστε στο παλιό, ειδικά στην εποχή που δεν υπάρχει ένα παλιό μουσείο να κρατήσει. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα παλιό στο χώρο του μουσείου να κρατήσει. Παλιότερα ήταν ελληνικά. Τώρα τα αυξήσαμε είναι 700 εκατομμύρια, νομίζω άλλα 600 ή ω το 1,5 δις. Παλιότερα υπήρχαν τα προγράμματα του μουσείου να κρατήσει. Τώρα δεν υπάρχουν. Είναι ελληνικά οι συμμετοχές. Αφού φτάσαμε αυτό που είχαμε καταφέρει τουλάχιστον ήταν από τα ΕΣΠΑ τα ευρωπαϊκά προγράμματα για κάποια χρόνια να μην δίνουμε καθόλου προκαταρκτή, να μην συμμετέχουμε καθόλου και να σταδίουν τα προγράμματα, ακριβώς γιατί δεν έχουμε χρήματα να τα δώσουμε. Και μα το δέχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν το πακέτο του Γιούγκερ, όχι αυτά που είναι, περίπου 2 δισεκατομμύρια χρήματα, τα οποία χωρίς συμμετοχή, χωρίς να δώσουμε. Το δέχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπραγματευτήκαμε το ίδιο. Άρα πρέπει να προχωρήσουμε στις μεταρρυθμίσεις. Σε αυτό έχετε δίκιο. Και πρέπει να προχωρήσουμε στις μεταρρυθμίσεις με έναν τρόπο που δεν θα φύγει τους κέρδους των δύο, ο οποίος αν δεν τις κρίσει ωφέλεια. Δεν μπορώ να το πω στο λέω και εγώ το παιδί. Και στην ενέργεια έτσι όπως έγινε, πάνε κατάλληλα στοιχεία. Όπως και οι δραστηριότητες σε αυτά που εγχωρούμε, μπορούμε να τα κρατήσουμε και να χρησιμοποιηθούν για το κοινωνικό όφελος. Δεν είναι ανάγκη η παλιά η λογική ότι το δίνει και πάει όλο στο χρέος. Αυτό στο. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Το δεύτερο, αν το κάνουμε περισσότερο, είναι η τοποθέτηση. Ήταν ένα που μιλήσατε για τις μεταρρυθμίσεις ενέργειας και για τον παραγωγικό τομέα. Εντάξει, υπάρχουν οι πολίτες, δεν είναι μόνο ο αγροτικός. Θα σας πω λίγο για τους αγρότες που είναι. Όχι, δεν είναι τοποθέτηση. Είναι εξής περισσότερο παρέμβαση. Τώρα για να σας κάνω ανάλυση του παραγωγικού σύστηματος. Για κάποιοι ασχολούνται, ξέρω δεν είσαι σε έναν αγροτικό. Λοιπόν, με αυτό εδώ το τομέα θα πρέπει να έναν τρόπο. Πώς το λένε, να το πω έτσι, να το περάσουμε προς την ελληνική κοινωνία και να κινητοποιηθεί ο ελληνικός παράγοντας να το αγκαλιάσει και να το υλοποιήσει. Αλλιώς θα ξέρουμε να δείχνουν όλους τους μεγαλόγραφες, γιατί και αυτό είναι ένας τρόπος ανάπτυξης της οικονομίας. Αλλά εμείς θέλουμε έναν διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης. Έχει 560.000 ευρώ παράδειγμα, έτσι, οι μακροδοτούντες σήμερα με τρεις ομάδες θα είπαν από πόδι και θα πάει. Αλλά εάν δεν πετύχουμε την επικοινωνία με τον κόσμο, την επικοινωνία με τον λαό, με το δυναμικό εκείνο το οποίο μπορεί να υλοποιήσει και να πιστέψει σε αυτό το πράγμα, θα έρθουμε σε δύο χρόνια και θα πούμε ότι κάνουμε τίποτα. Ωραία, μου δίνω κάτι την ομαχία. Και τα νέα δεν είναι άλλα. Η επικοινωνία δεν είναι κάτι γενικό για φίλμα. Εγώ που για πιστό για την ανάγκη, την ομαχιακή εδώ επιτροπή τη Γη, να καλέσω τον Υπουργό Δημήτρη Ανάπτυξη. Να καθίσετε κάτω να εξηγήσει σε ποια σημεία θέλει.
Τα πούμε όλα. Ωραία, η επόμενη πρόταση λοιπόν είναι να κάνει μια εκδήλωση σαν μαρκετή ΣΥΡΙΖΑ εδώ του Κυλκής πάνω σε αυτό το θέμα και να πιάσετε τους τομείς. Δεν μπορείτε να τους πιάσετε όλους, γιατί δεν είναι ο τομέας μόνο της εκλογής ανάπτυξης. Μπορείς να πας και το τουριστικό τομέα, μπορείς να πας και για την ενέργεια και μπορείς να πας σε άλλους τομείς. Έτσι. Μπορείτε και υπάρχουν οι αντίστοιχοι υπουργοί που νομίζω ότι βλέποντας και τον νομό του ποιες σε ποιο πάντο γίνεται το τομέα που είναι στα δύο νομό εδώ, το κάνουμε. Εγώ αυτό μπορώ να σας πω είναι ειδικά για τις οικονομικές υποβλήσεις. Τουλάχιστον θα πω από τους υπουργούς, δεν ξέρω αν. Δεν θέλω να το επιμένω σε αυτό. Δηλαδή, όταν βγαίνει ο κ. Πετρόπουλος και λέει ότι με βάση αυτά που έχουν ψηφίσει το 90% δεν θα πληρώσει ή πληρώνει κατώτερη ασφάλιση. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι στοιχεία τα οποία είναι οικονομικά. Από την άλλη μεριά, δεν σε καμία περίπτωση δεν πρέπει όντως να τουλάχιστον για σήμερα. Δεν συμφωνώ το ότι δεν πρέπει να εμφανίζεται κανείς στον δρόμο και βέβαια τα σύνορα της χώρας που έχουν πολύ με πιθανότητα. Η ζημιά η οποία θα γίνει αν τυχόν κλείσουν και τα άδεια είναι τεράστια. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με την παρέμβαση και τοποθέτηση του συντρόφου μας και του Παναγιώτη. Ότι πράγματι μια αδυναμία σημαντική του κυβερνητικού εγώ είναι η αδυναμία να το επικοινωνήσει αυτό. Και αυτό δεν έχει να κάνει αυτό καθ' αυτό το ότι δεν υπάρχει δυνατότητα από πλευράς κυβέρνησης ή εμπάς περιπτώσει η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να το κάνει. Προφανώς χρειάζεται και τα κατέλαβες και ξέρετε πάρα πολύ καλά τον ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωση στο πώς λειτουργούν, σε ποια βάση λειτουργούν, ποιες είναι οι σκοπιμότητες κλπ. Και αυτό είναι ένα ζήτημα και ένα θέμα. Από εκεί σαν το αγροτικό. Κοιτάξτε να δείτε, η αγρότηση, το αγροτικό ζήτημα είναι ένα πολυσύνθετο θέμα και πρόβλημα και διαχρονικό. Δεν είναι το μόνο. Αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε λίγο η αγρότηση είναι πώς ιεραρχούν τα προβλήματα και τα ζητήματα και πώς τα θέτουν στο τραπέζι του διαλόγου. Ας πούμε, άρα ρωτούσαν εμένα, εγώ δεν θα πεθάνω στην σειρά φορολογικό, ασφαλιστικό, κόστος παραγωγής και το καθεξής. Το αντίθετο, θα ξεκινούσα το κόστος παραγωγής, που είναι, αν θέλετε, το μέλλον, αν θέλετε, αυτό το, η προϋπόθεση προκειμένου πραγματικά να αναπτυχθεί αυτός ο πρωτογενής τομέας. Το κόστος παραγωγής. Το κόστος παραγωγής, όμως, για να μπορεί κανείς να έχει αποτέλεσμα. Δεν γίνεται ούτε σε ένα μήνα, ούτε σε 6 μήνες, ούτε σε ένα χρόνο. Και εκτός του θέλει και κάποιες προϋποθέσεις, θέλει κάποια προετοιμασία. Δηλαδή δεν μπορείς ατομικά με τον καθένα να προχωρήσεις, να δίνεις λύσεις ώστε πραγματικά το πώς παραγωγής να είναι σε τέτοιο επίπεδο που να δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα. Θέλει στα πλαίσια συνεργατικότητας, ομάδες παραγωγών, θέλει έναν τρόπο οργάνωση κατά κάποιο τρόπο του τομέα αυτού, είτε είναι κτηνοτρόφοι, είτε είναι, ξέρω εγώ, κλαδική τομής παραγωγής, ξέρω εγώ, βαμβακοπαραγωγή, κατοπαραγωγή, σιτοπαραγωγή. Δεν είναι όλα τα ζητήματα ίδια, ούτε τα προβλήματα είναι ομοιβή. Άρα, για να μπορέσει να φτάσει εκεί, θα πρέπει να γίνει αυτού του είδους η οργάνωση, που δυστυχώς τόσα χρόνια δεν έγινε, γιατί έτσι βόλευε κάποιος. Έτσι προχωρούσαμε στραβά τα κανένα ανάποδα και σήμερα είμαστε σε αυτή τη φάση. Το δεύτερο, να σας πω επειδή λέω ότι πάρα πολλά και επειδή τυχαίνει να γνωρίζω κάποια πράγματα σε σχέση με αυτό, να σας πω το εξής. Το φορολογικό είναι αλήθεια. Αυτό το οποίο λέγεται, ας πούμε, από πλευράς του υπουργού, είναι αλήθεια, είναι αληθές. Με την έννοια πια ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών δεν επιβαρύνεται. Δεν επιβαρύνει ότι καμία κοινωνική ομάδα δεν έχει 12-15.000 αφορολόγητα αφαιρωμένων των εξόδων. Όταν αφηρείς τα έξοδα, το υπόλοιπο που σου μένει, έτσι έχεις ένα αφορολόγητο 12-15.000 ευρώ. Προφανώς κάποιοι θα πληρώσουν και πιθανόν να πληρώσουν και περισσότερο από ό,τι πληρώνεις. Αλλά εντάξει, τώρα ένας ο οποίος βγάζει 100-200-300.000 προφανώς θα πρέπει να πληρώσει. Λοιπόν, το ασφαλιστικό. Και θα σας πω ένα νούμερο για να το κρατήσετε. Ένας ο οποίος πλήρωνε στον ΟΓΑ 87 ευρώ το μήνα, 600-700 ευρώ το εξάμεινο, ξέρετε όσοι είστε αγρότες εδώ. Λοιπόν, ένας ο οποίος πλήρωνε 115 ευρώ το μήνα, πληρώνει 87. Δηλαδή
είναι 30 ευρώ περίπου λιγότερο. Λοιπόν, και αυτός ο οποίος πληρώνει, θα πληρώσει 87-15, βγαίνει και λέει να μείνει ως έχει ασφαλιστικό. Και είναι οι περισσότεροι από αυτούς. Υπάρχουν κάποιοι που θα πληρώσουν και τριπλάσια. Αλλά αυτοί ποιοι είναι, πρέπει να το δούμε. Αυτό είναι το ζήτημα και το θέμα. Σε σχέση και με το ασφαλιστικό και με το φορολογικό, αλλά και με τον τρόπο διαχείρισης και προϋποθέσεων ανάπτυξης πρωτογενήσεων. Θέλει λίγο χρόνο. Άρα το πιο βασικό είναι για να έχει μέλλον και προοπτική, πρέπει να δούμε το πώς θα οργανωθεί ο πρωτογενής τομέας στη βάση της μείωσης του κόστους παραγωγής. Μια ερώτηση ακόμα να είναι τελευταία. Για να μην έχω την πλάτη προς το κοινό. Σύντροφε και συναγωγή, Γιάννη, επέτρεψε μου να σου πω έτσι. Θέλω να τα ακούσω ξανά, μάλλον υπόθηκε. Τα άκουσα και από τα χείλη του Πρωθυπουργού. Νομίζω μπορεί να φανεί και βαρετό. Καινούργια μέτρα. Τέταρτο μνημόνιο. Υποχωρήσεις. Θα ξανακάνουμε. Μόνο αυτό. Το Δούντα αυτή τη στιγμή ζητάει 2,5 με 5 δις για το 2019. Αυτό δεν είναι δυνατόν να τονίσω. Προσέξτε τι. Αυτοί θέτουν πολιτικά είναι ανεπίθετο. Γιατί καμία κυβέρνηση, καμία δεν μπορεί να σα πω ακόμα και να το κάνει οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν είμαστε εμεί. Δεν μπορεί για το 2019, αφού δεν είναι και ένωση προηγούμενη να ερευνηθεί για ό,τι θα κάνει. Ποιο θα είναι η κυβέρνηση. Ένα δεύτερο. Η πρόταση την οποία κάνουμε, γιατί όλα εξαρτώνται με το κρίσιμο σημείο είναι η ανάπτυξη. Είναι η ανάπτυξη. Δείχνετε σε όλοι και για το 2016 και το πώ θα πάρουμε το 2017. Δείχνουν την υπερκάλυψη του στόχου και στην ανάπτυξη και στα πλεονάσματα για το 2018. Οι προβλέψεις οι πιο σκληρές είναι στο 3,1. Όχι στο 3,1, αλλά εμείς πιστεύουμε έτσι όπως λέει και η Οικονομική Επιτροπή, το 3,5 θα πιαστεί. Τι θέλει όμως. Θέλουμε να κάνουμε τους όρους έτσι ώστε αυτή η ανάπτυξη να συνεχίζεται με μια ανάπτυξη δηλαδή 2,7 γύρω στο 2 και πάνω. Μπορούμε να έχουμε τα πλεονάσματα αυτά στην Ελλάδα, μια ανάπτυξη εκεί γύρω, όχι περισσότερα 4,5 και 5 που είναι. Μπορούμε να τα έχουμε. Για πόσο καιρό. Η πρόταση την οποία έχουμε κάνει εμείς είναι το εξής, την επιστολή Τσακαλώδη, να είναι για το 2019 το 3,5 αλλά πώς. 2,5% πλεόνασμα, συν οποιοδήποτε επιπλέον βγει πάνω από το 1,5% θα δοθεί για μείωση φορολογίας, για την ανάπτυξη, θα ξαναγυρίσει πίσω στην τιμή. Αυτή είναι η πρόταση δική μας. Αυτήν διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή. Καμία άλλη πρόταση δεν έχει μπει στο τραπέζι. Ο δημοσιονομικός κόφτης που υπάρχει, δηλαδή αυτό που λέμε, που έχει περάσει σαν κόφτης, είναι ότι στην περίπτωση που δεν πληστεί ο στόχος, είμαστε προγραμμένοι να πάρουμε μέτρα. Άρα εμείς το βρεθήκαμε αυτό με την έχοντας εκτιμήσει ότι η όλη πορεία και αυτά που κάνουμε δεν θα επιτρέψουμε να γίνει αυτό. Δικαιωθήκαμε για την πρώτη χρονιά, για το 2016 δικαιωθήκαμε. Και για το 2017 θα δικαιωθούμε σαν πάνω από το 1,7. Δηλαδή όταν πετυχαίνεις πλεονάσματα, στην πράγμα τα πλεονάσματα τώρα, όταν πετυχαίνεις πλεονάσματα 2 και κάτι, στη στιγμή που έχεις στο 1,7, το σημαίνει ότι έχεις και πράγματα τα οποία μπορείς να ξεπιστρέψεις στην κοινωνία. Και άρα με αυτή την έννοια δεχτήκαμε αυτό το ότι αν δεν το πιάσουμε θα υπάρξουν περιπτωπές, αλλά καταβάλουμε όλες τις προσπάθειες για να μην γίνει. Δεν έγινε για το 2016 και το 2017 δεν θα γίνει. Θέλουμε να κλείσει την πορεία της οργάνωσης, γιατί κοιτάξτε, θα σας πω εδώ δεν σας αφήνουν και να χαρείς. Αυτό που δίνει σε ένα σήμα στις αγορές και η εμπιστοσύνη που θα ληστεί σε μια χώρα, θα είναι πολύ περισσότερο να κλείσει την οργάνωση και την εγκεντρία. Θα πήγαινε καλύτερα στις 6-6 αγορές. Εντάξει, και η 20-20 Φεβρουαρίου δεν είναι μακριά, αλλά θα μπορούσε, 5 Δεκεμβρίου θα ήταν πολύ καλύτερη. Και θα είναι τα ίδια πράγματα. Απλώς όμως δεν σε αφήνουν κοινά, δεν σε αφήνουν μέτρα. Είναι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι και στο επίπεδο της Ευρώπης θα θέλουν πολύ από αυτούς. Και άρα, εντάξει, δεν τα κάνουν κάποιοι και με, ξέρω εγώ, όλοι, με χαρούμενη καρδιά τους. Απέναντι σε βάση μια πολιτική στην οποία την έχουμε βάλει και στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους ταυτότητες ενοχλεί. Αλλά ωστόσο τα μηνύματα και ό,τι έγινε και με την κάτι τελευταία μηνύματα που ήταν προχθές και τα μηνύματα τα οποία έχουμε,
αξιολόγηση θα κλείσει τη σύμβαση πολιτικά και θα πάμε στις 9 Μαρτίου, με λίγη 6-9 Μαρτίου. Για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτά είναι τα μηνύματα τα οποία έχουν να σας προσφέρω. Φίλοι μου, πολλά ρε σπίτι, δεν έχει υποσχεθεί σε αυτή. Ε, βέβαια, έχω βάλει. Θα δεις. Πυρκωτό, πυρκωτό θα δεις, με το Θόδωρο. Γιατί αυτό τον έχουμε, άσε, ψηλά. Εγώ φεύγω. Έχω στο εξωτερικό μου, ρε, έχω το. Κύριε Υπουργέ, βλέπετε διακόπτως. Έχετε δύο μέρες, γυρίσατε όλο τον νομό, ακούσατε κόσμο, είδατε κόσμο. Θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό που αποκομίσατε ως κεντρική ιδέα κατεβαίνοντας στην Αθήνα. Πρέπει να μεταφέρω μήνυμα στήριξης από τον κόσμο, της αγάπης που υπάρχει και της θέλησής του να προχωρήσουμε μπροστά, να προχωρήσουμε μπροστά αφήνοντας πίσω το παλιό. Αυτό είναι το δικό μας κύριος και πρέπει να το κάνουμε. Εγώ πήρα αγάπη, ίσως λίγο περισσότερη επειδή είμαι από εδώ, ωστόσο αυτή την αγάπη και τη στήριξη πρέπει να τη μετατρέψουμε σε δουλειά και ισχυρή θέληση για τις αλλαγές που περιμένει ο κόσμος από εμάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από ψυχής και από καρδιάς. Και εγώ κύριε. Και θα πετύχω.